καίγεται, είναι υγιεινότατο, τρομερό και μοσχοβολάει. Αλήθεια σας λέω, άμα το δοκιμάσετε, με το που το ανοίξετε και το μυρίσετε, θα πείτε εδώ είμαι λοιπόν. Γι' αυτό δεν σταματάμε να την τρώμε την πατάτα. Κατάλαβες τι έχουμε πάθει τώρα. Τρομερό. Α, μπράβο, και τις πατάτες έχω τηγανίσει, θα σας δείξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω πάρει εδώ πέρα μοσχαρίσιο κιλότο από το φίλο μου τον Κυριακάκη. Το κιλότο τι είναι, ένα πολύ τρυφερό μέρος του μοσχαριού που βρίσκεται πάνω από το γοφό. Από εδώ πέρα. Πώς τα λέω, επιστήμονας. Λοιπόν, θα αλατοπιπερώσω λίγο το αλευράκι μου για να μην βάλω. Είδες, μαγιά. Για να μην βάλω αλατοπίπερο πάνω στο κρέας. Ναι. Και όπως είμαι, θα πανάρω πολύ ωραία παντού το κρεατάκι μου. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα. Θα πάρω μία, δύο, τρεις, τέσσερις γεμάτες κουταλιές. Εδώ είσαι. Εδώ. Παιδιά, βάζω πολύ. Είναι αλήθεια, βάλει τόσο βάζω, τόσο θέλει. Είναι τέλειο. Έχω δυναμώσει τη φωτιά μου στο full, στο 9. Εδώ πέρα. Α, ωραίο κυρκυραϊκό και έτσι. Κέρκυρα με το ποντικό νήσι. Έτσι. Και τα ψάρια τα πιο φρέσκα, τα χειμώνα. Και θα δώσω χρώμα και από τις δύο πλευρές στο κρεατάκι μου. Συνεχίζω εδώ πέρα. Σας έχω δώσει τη συνταγή για ένα κιλάκι. Να γουστάρετε, να φάτε μπόλικο πράγμα. Τώρα ο καθένας όσο δυνατότερος παίχτης είναι, τρώει και ανάλογα, έτσι. Εγώ είμαι δυνατός παίχτης και εσύ είσαι δυνατή παίχτρια. Αυτά είναι τα καλά, παιδιά. Λοιπόν, και φυσικά με το φυτικό έλαιο Άριστον. Εγγύηση το αποτέλεσμα. Ήδη μοσχοβόλησε. Μπράβο σας. Για πες μου λίγο, επειδή η συνταγή αυτή, όπως σου έλεγα, μια φορά το έχω κάνει στη ζωή μου, ήταν η πρώτη συνταγή που μου ήρθε να κάνω όταν αποφάσισα να μαθαίνω να μαγειρέψω. Μάλιστα. Πόσο τρελή μπορεί να ήμουν, δεν ξέρω. Άνοιξα ένα βιβλίο, είπα τι να κάνω, να εντυπωσιάσω. Α, λέω, πολύ ωραία μου ακούγεται, αυτό θα κάνω. Δεν το ξανά έκανα. Για τα 20 μου χρόνια, 18, δεν θυμάμαι πώς ήμουν τότε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Εντάξει, μικρή. Δηλαδή για εντελώς άπειρη, μα εντελώς άπειρη με την κουζίνα, με μάνα που έκανε τα πάντα, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ μου να μάθω. Πραγματικά ήμουνα με το βιβλίο δίπλα και έκανα βήμα-βήμα. Μου χάλαγε το ένα, μου έπαιρνε το άλλο, μου κεγότανε λίγο. Προβληματιζόμουν με τα λεύρια αν μου κολλήσουν στο τηγάνι, τα σκόρδα αν τα βάλω σωστά. Ενώ τώρα, ψυχραιμία, εμείς όλοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή που μπαίνουμε στην κουζίνα μας, ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι απλά. Τρία βηματάκια είναι. Τα κάνουμε σωστά. Έχουμε και τα σωστά προϊόντα. Έχουμε το τελειότερο αποτέλεσμα. Και στην κουζίνα δεν θέλει άγχος. Δεν θέλει άγχος. Ακριβώς. Στην κουζίνα, όταν μιλάμε για φαΐ, τώρα αν μιλάμε για γλυκό, δεν θα σας πω δεν θέλει άγχος, γιατί εγώ έχω πολύ άγχος. Γιατί δεν το έχω πολύ με τα γλυκά. Εντάξει, αλλά με το φαγητό δεν θέλει άγχος, παιδιά. Ακριβώς, καλά. Πολύ ωραία και εύκολα γίνονται όλα. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε το φαγητό, αυτό πρέπει να μας φοβάται εμάς. Έτσι μου έχουν πει. Ποιος το έχει πει αυτό, ένας φίλος. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Big Alice. Εδώ, το βάζω σε ένα πιατάκι. Και τι κάνω, παιδιά. Χαμηλώνω τη θερμοκρασία του τηγανιού μου στο μέτριο και θα ρίξω σκορδάκι. Προσέξτε τώρα. Το σοφρίτο το θέλει το σκορδάκι του. Έτσι να το λέμε. Εγώ δεν σας έχω παίξει πολύ σκόρδο γιατί μιλάτε με κόσμο. Θέλω να είστε κύριοι, να βγαίνετε έξω και να γουστάρει ο κόσμος. Οπότε, εγώ στη συνταγή σας έχω δώσει για το 1 κιλό 6 με 7 σκελίδες σκόρδο. Είναι σκορδάτο. Έτσι. Και τι κάνω τώρα, παιδιά. Το κάνω λίγο crunchy. Το δίνω λίγο χρωματάκι με το φυτικό έλαιο Άριστον και γίνεται. Γλυκάδα! Γλυκάδα, Παναγία μου! Και με το που πάρει λίγο χρωματάκι, ήδη έχει αρχίσει να παίρνει χρώμα, το βλέπετε εδώ στα πλάγια το σκορδάκι, επιστρέφω το κρέας μου πίσω στο τηγάνι. Πάρε η λίρα μ' ακούς. Και τι κάνω, παιδιά, ρίχνω σκορδέ. Μόνο για μένα. Παίξε, παίξε. Πολύ μύρισε σκορδίλα. Όχι, μην αγχώνεσαι. Μην μου φύγουν οι American Eagle, φοβάμαι, κατάλαβες. Γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα με τα σεξ τους, με τα τζίνς τους, με τα σκισμένα τους. Πολύ σκόρδο, ρε, εσύ, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Δεν νομίζω, παιδιά. Ομορφαίνει το πράγμα, εντάξει. Ότι ομορφαίνει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και κάνει πιο νόστιμο το φαΐ. Τι κάνω τώρα, θα ρίξω λίγο ξυδάκι μέσα. 80 ml στο 1 κιλό. Θέλουμε λίγο, ρε, παιδί μου, μια οξύτητα, έτσι ένα. Έτσι ένα, πώς το λέγει ο Κωνσταντίνος στην ταινία, έτσι ένα. Λοιπόν, με το που μου εξατμιστεί λίγο το ξυδάκι μου και αρχίσει και γλασάρει. Γλασάρει σημαίνει ότι επειδή έχει ζάχαρα μέσα, συμπυκνώνει το ζουμί και καραμελώνει. Εντάξει, επιστήμονας. Dr. Τσούλη. Yeah. Λοιπόν, με το που με εξατμιστεί τι κάνω, ρίχνω κρασάκι λευκό. Αυτό είναι. Είναι πανεύκολο, παιδιά, δεν θέλει πάρα πολύ. Παίζω μέτρια τώρα θερμοκρασία. Χαμηλώνω τη φωτιά στο 4,
εντάξει, και ρίχνω νεράκι. Εδώ είσαι. Τέλεια. Ένα γκύβο προαιρετικά έτσι για να του δώσουμε μια σπιρτάδα ακόμα. Ελάχιστο αλατάκι γιατί έχουμε αλατίσει ήδη το αλεύρι μας και το έχουμε επιπερώσει, οπότε παίζουμε λίγο και το σιγοβράζουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά γιατί είναι πολύ λεπτά τα κομμάτια του κιλότου, οπότε είμαστε κομπλέ. Και τι κάνω τώρα, Ελληνάκι μου, πάμε να τηγανίσουμε τις παρατούλες μας. Τρομερό, κοιτάξτε εδώ, παίρνω κουταλιά εδώ, κοιτάξτε. Ρε παιδιά, το έχω ερωτευτεί το εργαλείο σας, μ' αρέσει. Ούτε βάζετε κανένα άλλο λάδι, μόνο φυτικά έλαια άριστο θα βάλετε. Δυναμώνω τη φωτιά και τι έχει το καλό, δεν καίγεται. Κατάλαβες, γι' αυτό τηγανίζουμε ωραία, οπότε δεν έχουμε άγχος. Παίρνω εδώ τις παρατούλες μου. Είμαι στο 9, έτσι το βλέπετε, λέμε αλήθειες εδώ πέρα. Δεν θα περιμένουμε να πάρει λίγο, μπα, όχι. Το έχω ήδη ζεστάνει το τηγάνι, έχω προβλέψει γιατί λέω θα τηγανίσω, λέω όχι. Δεν το ζεστάνεις, τσούλη. Είπες. Είπα. Ωραία, και ήρθα εδώ και λέω ζεστανέ το, ξαναέρχομαι εδώ, του λέω καλά λες. Ξανάρχομαι πάλι εδώ, λέω οκ. Τσούλη. Λοιπόν, και θα ρίξω τις παρατούλες μου και θα στιγανίσω. Πρόσεξε, μην πιτσιληθείς. Όχι, όχι. Να, το βλέπεις. Έκαψε. Σπάω τα ρολόγια, Ελένη μου. Ξαναλέω, πολύ απλά τα πράγματα. Πανάρουμε, αλλά το πίπερο στο αλευράκι μας. Εδώ πέρα. Έχουμε κόψει, ζητάμε το χασάπ μας, να μας κόψει λεπτό το κιλότο μας, το μοσχαρίσιο. Πανάρουμε με αλευράκι καλά. Έχουμε κάψει το τηγάνι μας, κάνουμε ένα ρεζουμέ. Εντάξει. Φυτικά έλα... Αυτό γιατί δεν κοχλάζει. Γιατί το έχω στο χαμηλό, είπαμε σιγοβράζουμε. Α, σίγο. Σίγο, σίγο. Το μαϊντανούλι πότε θα τον βάλεις. Το μαϊντανούλι στο τέλος, θα σερβίρω. Α, όταν είναι έτοιμο. Όταν είναι έτοιμο, δεν το έβαλα, το ξέχασα. Εδώ. Να λέω και αλήθεια, δηλαδή, λέω ψέματα. Λοιπόν, το ξέχασα. Λοιπόν, ξαναλέμε λοιπόν. Φυτικό άριστον μέσα στο τηγανάκι μας στο καυτό, στο 9. Δίνουμε χρώμα και από τις δύο πλευρές στο μοσχάρι μας. Ωραία, αποσύρουμε το μοσχάρι μας, ρίχνουμε σκορδάκι, χαμηλώνουμε, παίρνει λίγο χρωματάκι, επιστρέφουμε το κρεατάκι μας πίσω, ξυδάκι, κρασάκι, νεράκι, λίγο αλατοπίπερο, σιγοβράζεται για 30 λεπτάκια και έχετε το πιο ωραίο κερκυραϊκό σοφρίτο, παιδιά μου. Αυτό είναι. Thank you very much για την Άριστον, thank you. Όλα τη thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα, έτσι. Ευχαριστούμε και την Άριστον, όπου έχω ανεβάσει φωτογραφία και είμαι σίγουρη ότι έχετε ήδη ξετρελαθεί με το φανταστικό σερβίτσιο και τα χρώματα που έχει βάλει, πολύ μου αρέσουν και εμένα.